Κάποιοι θησαυροί είναι φτιαγμένοι από χρυσάφι και πολύτιμους λίθους, ενώ άλλοι μπορεί να έρχονται σε μορφή κάποιου πολύτιμου αντικειμένου. Όλοι τους όμως είναι καλά κρυμμένοι και μονάχα με τη χρήση ενός εξίσου καλά κρυμμένου χάρτη μπορεί κανείς να τους βρει. Η σύγχρονη εποχή όμως μας απέδειξε πως δεν είναι όλοι θησαυροί στη μορφή απτού πλούτου, μιας και μερικές φορές η γνώση ή ακόμα και οι απαντήσεις είναι πολύ μεγαλύτερο αντάλλαγμα από οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι όλοι όμως οι χάρτες ξεκάθαροι για τον ποιο δρόμο πρέπει να ακολουθήσεις και όταν ο θησαυρός σου είναι κρυμμένος στα πιο βαθιά και σκοτεινά κομμάτια του ψηφιακού κόσμου, του ίντερνετ, μεγαλώνουν ακόμα περισσότερο το μυστήριό του. Ποια είναι η ανταμοιβή που θα σε οδηγήσει στο ταξίδι σου για την αλήθεια? Ποιοι κρύβονται πίσω από τους ΙΚΑΔΑ 3301? Καλώς ήρθατε στα άλλη τα μυστήρια. Στις 5 Ιανουαρίου του 2012, ένα μυστηριώδες μήνυμα εμφανίστηκε στην κατηγορία X του 4chan. Το μήνυμα αυτό έγραφε: «Γεια σας. Ψάχνουμε για εξαιρετικά έξυπνους ανθρώπους. Για να τους βρούμε, φτιάξαμε αυτό το τεστ. Υπάρχει ένα μήνυμα κρυμμένο σε αυτή την εικόνα. Βρείτε το και θα σας δείξει τον δρόμο για να μας βρείτε. Ανυπομονούμε να γνωρίσουμε αυτούς τους λίγους που θα καταφέρουν να φτάσουν ως το τέλος. Καλή τύχη. 3301». Αυτό το φαινομενικά απλό μήνυμα ξεκίνησε ένα μοντέρνο ψηφιακό κυνήγι θησαυρού, το οποίο περιλάμβανε μια σειρά από puzzle που βρισκόντουσαν online για ειδικούς που έσπαγαν κωδικούς να τους αποκωδικοποιήσουν. Το καθένα ήταν πιο δύσκολο από το άλλο. Αυτό το puzzle και ο οργανισμός γνωστός ως ΣΥΚΑΤΑ 3301 που είχε ποστάρει το puzzle στο 4chan γέννησε μια σειρά από ερωτήσεις, παράνοια και θεωρίες συνωμοσίας που μόνο μεγάλωναν χρόνο με το χρόνο. Δεν ήταν καθόλου υπερβολή ότι το group ΣΥΚΑΤΑ 3301 έψαχνε για εξαιρετικά έξυπνους ανθρώπους. Τα πρώτα puzzle ήταν απλά τεστ για το τι θα ακολουθούσε μετά. Μια βασική γνώση πάνω στην κρυπτογραφία απλώς δεν ήταν αρκετή. Όταν άνοιγε έναν text editor, η πρώτη φωτογραφία αποκάλυπτε τα παρακάτω. Ακόμα και οι απλοί κρυπτογράφοι μπορούσαν να καταλάβουν πως αυτό ήταν ένα πολύ βασικό κρυπτογράφημα Caesar, ένα κρυπτογράφημα στο οποίο έπρεπε να αλλάξει τα τυχαία γράμματα με χαρακτήρες από κάποια άλλα του αγγλικού αλφάβητου. Όταν το κρυπτογράφημα είχε λυθεί, έδινε την ηλεκτρονική διεύθυνση για την παρακάτω εικόνα. Από εκεί ένα πρόγραμμα στενογραφίας με το όνομα OutGuess χρησιμοποιούνταν για να αποκαλύψει άλλο ένα μήνυμα κρυμμένο μέσα στην εικόνα. Αυτό οδήγησε σε νέα puzzle που περιελάμβαναν κώδικες βιβλίων, μεσαιωνικά ποίηματα, περίεργα ρητά, κρυμμένα email και τηλεφωνικούς αριθμούς που άφηναν το παρακάτω μήνυμα όταν τους καλούσες. Very good. You have done well. There are three prime numbers associated with the original final.jpg image. 3301 is one of them. You will have to find the other two. Multiply all three of these numbers together and add a .com on the end to find the next step. Good luck. Goodbye. Θέματα από στεγανογραφία, αριθμητική θεωρία, μαθηματικά, κλασική μουσική μέχρι και περίεργη υπαρξιακή λογοτεχνία έχουν χρησιμοποιηθεί για τα puzzle του ΣΥΚΑΔΑ. Μάλιστα, ένα από τα ποίηματα που περιλάμβαναν στα puzzle του άνοιγε στον συγγραφέα φαντασίας Steampunk William Gibson, το οποίο είχε δημοσιεύσει μόνο σε ένα floppy disk 3,5. Το κάπως ανατριχιαστικό τηλεφώνημα δεν θα ήταν η τελευταία φορά που το παιχνίδι έμπλεκε με τον πραγματικό κόσμο. Φυλάδια του ΣΥΚΑΔΑ και κώδικες QR άρχισαν να εμφανίζονται σε διάφορες υπήρους και οι παίκτες έπρεπε να βρουν τις συντεταγμένες από αυτά τα φυλάδια για να προχωρήσουν στα επόμενα puzzle. Τέτοια φυλάδια βρέθηκαν από τη Ρωσία και την Αμερική ως την Αυστραλία. Σύντομα οι παίκτες άρχισαν να συνεργάζονται ελπίζοντας να λύσουν το puzzle πιο εύκολα και ένα από τα πιο γνωστά από αυτά τα group ήταν το Decipher. Η συνεργασία τελικά σταμάτησε όταν τα puzzle τους οδήγησαν στο Deep Web. Το τελευταίο puzzle απαιτούσε από τους παίκτες να επισκεφθούν ένα site χρησιμοποιώντας το Tor, ένα browser που περιέχει ανωνυμία και χρησιμοποιείται για να μπει κανείς στο Deep Web. Οι υποτιθέμενοι νικητές έχουν ισχυριστεί πως το site στο Deep Web τους ζήτησε να δημιουργήσουν μια νέα διεύθυνση email. Τότε το group έστειλε σε αυτά τα email puzzle RSA. Μόλις και αυτά είχαν λυθεί, το τελευταίο τους puzzle ήταν σε μορφή MIDI, ένα μουσικό κομμάτι που έγραφε άλλο ένα κρυπτογράφημα στον τόνο του. Δεν άργησαν να λύσουν και αυτό το τελευταίο puzzle. Και τότε ακολούθησε σιωπή. Κανένας δεν ήταν σίγουρος για το τι ακολούθησε. Κανένας δεν βγήκε να πει πως είχε νικήσει και αυτοί που είχαν φτάσει πολύ αργά στο τελευταίο site του Deep Web βρήκαν μονάχα ένα μήνυμα που έγραφε «Θέλουμε μονάχα τους καλύτερους, όχι τους ακόλουθους». Τελικά κάποιοι που υποτίθεται πως είχαν λύσει το puzzle άρχισαν να εμφανίζονται με πιο γνωστό από αυτούς, τον Marcus Warner, ένα 15χρονο αγόρι που δεχόταν κατοίκον εκπαίδευση αντί να πηγαίνει σε κάποιο σχολείο και ήταν μέλος των Decipher. Ανέφερε πως στις 28 Φεβρουαρίου του 2012 δέχτηκε ένα email που τον οδήγησε στο Deep Web μαζί με άλλους παίκτες ή νεοσύλλεκτους. Δεν ήταν σίγουρος για το που οδηγούσε όλο αυτό, ακόμα δεν είχε ιδέα τι στο καλό ήταν το ΣΥΚΑΔΑ 3301. Μια κυβερνητική υπηρεσία, μια αίρεση, ούτε για τις προθέσεις τους γνώριζε το παραμικρό. Τι θα έβρισκαν τώρα που είχαν φτάσει στο τέλος του δρόμου?
Το αίσθημα της παράνοιας ήταν υψηλό σε αυτό το σημείο. Ακόμα και όταν έλυναν το puzzle, ήταν δύσκολο να εμπιστευτεί στον οποιονδήποτε. Ψεύτικα puzzle και λάθος πληροφορίες προσπαθούσαν να καθυστερήσουν τους παίκτες από το να φτάσουν στον τελειωτικό στόχο. Ο Γόνερ ισχυρίζεται πως αυτός και άλλοι νικητές απέτυχαν να μάθουν ποιοι ήταν οι Σικάντα 3301 και η απάντηση που πήραν ήταν πιο απλή από όσο περίμεναν. Ήταν ένα γκρουπ από άτομα με ίδιες ιδέες και τρόπο σκέψης που πίστευαν στην ελευθερία των πληροφοριών και την ιδιωτικότητα του καθενός. Ισχυρίστηκαν πως δεν είχαν καμία σχέση με την κυβέρνηση, τον στρατό ή κάποιον συγκεκριμένο οργανισμό. Ο Γόνερ είπε πως οι Σικάντα ήταν χωρισμένοι σε ομάδες, γνωστές ως Μπρούτζ, και κάθε ομάδα δεν γνώριζε και τις προσωπικές πληροφορίες των άλλων ομάδων. Η δικιά του ομάδα, αυτή των νικητών, ονομάστηκε BrutB.oh και τους ζητήθηκε να φτιάξουν ένα πρόγραμμα το οποίο συμφωνούσε με την ιδεολογία των Σικάντα. Γνωστό ως Σικάντα Anonymous, Key Escrow System ή αλλιώς Cakes, ήταν ένα πρόγραμμα που άρχισε με πολλές ελπίδες, μα τελικά δεν φτιάχτηκε ποτέ γιατί πολύ απλά κανένας δεν έδωσε την απαραίτητη σημασία και ο Γόνερ δεν είχε επαφή με τους Σικάντα ή άλλους νικητές. Το ερώτημα όμως παραμένει. Ποιοι ήταν οι Σικάντα 3301? Μέχρι και σήμερα κανένας δεν ξέρει. Με όλες αυτές τις ψεύτικες πληροφορίες που υπάρχουν εκεί έξω για τους Σικάντα, τίποτα δεν μπορεί να είναι σίγουρο. Από το 2012 έχουν δημιουργήσει την δική τους μυθολογία και θεωρίες συνωμοσίας για το ποια είναι αυτή η οργάνωση, ποιοι κρύβονται πίσω από αυτήν, ενώ πολλοί λένε πως πρόκειται για μια αίρεση εξαιτίας των πολλών θρησκευτικών ρητών που χρησιμοποιούσαν στα puzzle τους, από ρητά του Άλιστερ Κρόλι μέχρι και του βουδισμού. Όπως και να έχει, η ταυτότητά τους ίσως μείνει για πάντα ένα μυστήριο. Ωστόσο, φαίνεται πως ο σκοπός τους είναι μάλλον καλός, αλλά ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις με σιγουριά. Και στις πιο σκοτεινές μεριές του ίντερνετ υπάρχει ένας οργανισμός που μπορούμε να ελπίζουμε πως δουλεύουν για το κοινό καλό. Σας ευχαριστούμε που είδατε το βίντεό μας. Γράψτε μας στα comments τι άλλο θα θέλετε να δείτε από εμάς. Από τους Gloomy Gentlemen, να έχετε μια υπέροχη μέρα.